Εκατοντάδες μέτρα δρόμου επί της λεωφόρου Ικάρου στο Ηράκλειο γέμισαν καύσιμα λίγο μετά τις 9 το πρωί, πιθανότατα από τη διαρροή οχήματος. Με αποτέλεσμα, ο δρόμος σε ένα μεγάλο τμήμα του να κινδυνεύει να μετατραπεί σε πίστα πατινάς. Κανείς για να βρει τον πελάτη. Τι να πούμε. Ειδικά τα μηχανάκια δεν γλιτώνεις, άμα πέσει σε λάδι με τίποτα. Μέχρι το κέντρο, προσοχή. Μην τα πατήσετε. Δύο δικυκλιστές στην περιοχή του πόρου δεν κατάφεραν να κρατηθούν και η ολισθηρότητα του οδοστρώματος τους παρέσυρε, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστούν. Είδα τα μηχανάκια που έπεσαν και φώναζαν. Αυτό δεν. Γλίστησαν δηλαδή κάποια, έπεσαν κάποια μηχανάκια. Δύο μηχανάκια έπεσαν, ναι. Αλλά ευτυχώς δεν έπαθαν κάτι. Βέβαια, να προσέχει. Δεν είναι το παιδί εδώ και τον ένα τον άλλο του λέει πρόσεχε, μην τρέχεις. Τα καύσιμα, πιθανότατα πετρέλαιο, κάλυπταν το οδόστρωμα σε μια έκταση του δρόμου που ξεκινούσε από τον πόρο και κατέληγε μέχρι την Εθνικής Αντιστάσεως, με τροχονόμους να ενημερώνουν τους οδηγούς για την επικινδυνότητα αλλά και την ολισθηρότητα του οδοστρώματος. Είναι πολύ επικίνδυνο και ο κόσμος δεν το παρατηρεί, δεν το βλέπει. Ένα λεωφορείο, παιδιά, πέρασε, δεν ξέρω αν ήταν από το λεωφορείο. Η ταλαιπωρία των οδηγών που αναγκαστικά έπρεπε να κινούνται όχι μόνο πολύ προσεκτικά αλλά και αργά για να αποφύγουν τον κίνδυνο διήρκησε αρκετή ώρα με συνεργείο του Δήμου να ρίχνει πριονίδι προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος και άλλοι οδηγοί, κυρίως μοτοποδηλάτων ή μηχανών, χωρίς καν να το αντιληφθούν λόγω της ολισθηρότητας να έχουν κάποιο ατύχημα.